parti et puis à bientôt. Enchanté, hein. À bientôt, je reviens en France. Quand vous passez à Nice, vous me faites signe. Votre déplacement est toujours dans deux mois. Merci beaucoup. Alors, still tomorrow, end of October, I will close with you on Naval. Μόλις χαιρέτησα τους ανθρώπους της Group Naval και της Thales, έχουμε συνδυαστεί. Μέσα στο, κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού έκανε αναφορά στην Μπελαρά που θα παραλυφθεί το 2000, το επόμενο χρόνο. Εγώ θα ήθελα να είναι και η τέταρτη, να παραγγελθεί και η τέταρτη και αυτά συζητούσαμε με τους Γάλλους φίλους μας. Μάλιστα, τι ήταν λοιπόν η στιχομηθεία που διάλογος. Ναι, η στιχομηθεία ήταν τι καλά συνεργαστήκαμε και ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Γιατί είναι οργανική στρατηγική στήριξη σχέση. Έτσι, κύριε Υπουργέ, τα είπαμε βέβαια στο μεσημέρι. Το δείξαμε. Αλλά εδώ είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν έχουμε νέα. Ο Πρωθυπουργός ήταν αναμενόμενο να κάνει μια ομιλία που καλύπτει όλους τους τομείς. Ξεκίνησε με κάτι που εμένα προσωπικά μου άρεσε, ότι δεν κάναμε και λίγα αυτά τα χρόνια και δεν πρέπει πολλές φορές να μην ψημιρούμε. Και ιδίως ότι πάρα πολλά υπεσχημένα τα πραγματοποιήσαμε και αυτό αναγνωρίζεται. Αλλά έχουμε και άλλα να κάνουμε. Θα έλεγα ότι εμέμεινε στην καθημερινότητα σε πολλές εκφάνσεις της. Έκανε κάποιες λελογισμένες παροχές πάλι με βάση την καθημερινότητα. Πολλές φορές, ξέρετε, ένας πρωθυπουργός έχει την τάση να απασχολείται με τη μεγάλη εικόνα, αλλά και η μικρή εικόνα, οι μικρές μάχες της καθημερινότητας είναι και αυτή με τη σειρά της πάρα πολύ σημαντική. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και για να θυμηθώ και κάτι από το κλείσιμό του, έχουμε 3 χρόνια περίπου καθαρού πολιτικού χρόνου για να το κάνουμε. Η Γερμανία, ας πούμε, που είναι εδώ επίσημη προσκεκλημένη και τιμόμενη χώρα, δεν μπορούν να ισχυριστούν το ίδιο πράγμα, αφού έχουν ένα ασταθή και αδύναμο κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος δεν ξέρει πραγματικά τι μέρα ξημερώνει. Η Ελλάδα έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία δεν ξέχασε να κάνει τη δουλειά της και μέσα σε δύσκολες συνθήκες δεν θα γίνουν ευκολότερες, αυτό το έχω πει και το ξέρετε και προσωπικά όπου στέκομαι και όπου βρίσκομαι, κάνει δουλειά, αντιμετωπίζει προβλήματα, δύσκολα προβλήματα, σύνθετα προβλήματα και αγωνίζεται πραγματικά για ένα καλύτερο μέλλον. Έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να κάνουμε ασφαλώς, αλλά νομίζω ότι έχει βγει δουλειά, έχουν φανεί αποτελέσματα και μένει και άλλη δουλειά να γίνει και άλλα αποτελέσματα να προκύψουν.